και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί άλλη μια φορά σε ένα τόσο κέριο πρόβλημα του ελληνικού λαού στέκεται όχι και πάνω στο πρόβλημα, αλλά και από την ομιλία του υποψήφιου περιφερειάρχη. Είδα ότι είναι τόσο εμπεριστατωμένη που ίσως χρησιμοποίησε όλη την υπάρχουσα επιστημονική γνώση. Αυτό που θα κάνουμε στους συναδέλφους μου, η σειρά που παρουσιαζόμαστε, αν και με τεχνικά προβλήματα, θα αλλάξει πάλι λίγο. Απλώς έχει να κάνει με τη σειρά των γνωστικών αντικειμένων. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με μια κάθε σειρά από την πηγή μέχρι το δομημένο περιβάλλον, η πηγή που είναι ο σεισμός. Ο οποίος σεισμός ως φυσικό φαινόμενο είναι αυτός που δημιούργησε τις ομορφιές στον πλανήτη μας, αλλά οι καταστροφικές του συνέπειες οφείλονται κυρίως και μόνο στις ανθρώπινες κατασκευές. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ελάχιστες μεταβολές επιφέρει στον πλανήτη. Στο φυσικό περιβάλλον. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε, και τα στοιχεία όπως βλέπετε είναι από την Αμερικανική εταιρεία, την USGS, την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία, βλέπετε τις απώλειες κατά το τελευταίο διάστημα, και μεγαλύτερη σημασία έχει να δείτε αυτό, τον αριθμό των θυμάτων, ο οποίος είναι κανονικοποιημένος βέβαια, γιατί είναι ο ρυθμός ανά εκατομμύριο, ο πληθυσμός έχει αλλάξει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι τώρα. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι ότι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές δεν έχουν μεταβληθεί. Η περιοδικότητα που βλέπετε οφείλεται στην περιοδικότητα του φυσικού φαινομένου και όχι του κοινωνικού. Εννοώ ότι οφείλεται στην περιοδικότητα γέννηση των σεισμών που υπάρχουν περίοδοι σεισμικής έξαρσης και σχετική σεισμική ησυχία. Όπως βλέπετε, όμως, ο αριθμός των θυμάτων δεν μεγάλωσε και αυτό οφείλεται στο ότι δεν άλλαξε. Ο ρυθμός των θυμάτων δεν άλλαξε και αυτό οφείλεται στο ότι δεν άλλαξαν οι κοινωνικές συνθήκες. Εξακολουθούν να υπάρχουν, δηλαδή η σχέση πλούτου και φτώχειας δεν έχει αλλάξει σε όλο αυτό το διάστημα. Επομένως, τα θύματα θα εξακολουθήσουν να είναι πολλά στις χώρες, στις γειτονιές, εκεί που οι κατοικίες δεν είναι ασφαλείς για τους κατοίκους. Ένα παράδειγμα μόνο να έχετε στο νου σας, το ρήγμα της Νότιας Ανατολίας στην Τουρκία έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με το ρήγμα του Άγιου Αντρέα στην Καλιφόρνια. Από τη δική σας την εμπειρία, θα ξέρετε και τις γνώσεις που έχετε μέχρι τώρα, ότι φυσικά τα θύματα και οι καταστροφές στην Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην Καλιφόρνια. Προκύπτει επομένως αβίαστα το συμπέρασμα, όπως είναι γνωστό, ότι οι καταστροφικές συνέπειες του σεισμού και οι απώλειες σε ζωές και περιουσίες οφείλεται στην ορτότητα των κτηρίων και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Θα δώσω εντάχει κάποια από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη εισήγηση, ότι υπάρχει η επιστημονική γνώση ώστε να κατακτήσουμε αυτή την ασφάλεια στην ορτότητα. Παράγεται διαρκώς και από τα Ινστιτούτα τα οποία υπάρχουν στην πόλη μας. Η σύγχρονη πολιτεία, οι σύγχρονες πόλεις μπήκαν σε μια νέα φάση αντισεισμικής θωράκισης από το σεισμό της Θεσσαλονίκης 40 χρόνια πριν. Και όπως αναφέρθηκε πριν, από το σεισμό της Αθήνας πριν από 20 περίπου χρόνια, νέοι αντισεισμικοί κανονισμοί έχουν γίνει και νέες προσπάθειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι οικονομικές συνέπειες από ένα σεισμό, όπως βλέπετε, υπάρχει ένας κύκλος. Δηλαδή, όταν έχουμε την αύξηση των τροτών κτηρίων, θα έχουμε αύξηση των θυμάτων, θα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη υποστήριξη από κατάσταση και θα έχουμε αντικίνητρο για ασφαλής κατασκεύαση. Αυτό αποτελεί ένα φαύλο κύκλο όταν δεν προβλέπουμε τις συνέπειες των σεισμών. Αντίθετα, θα μπορούμε με την αύξηση της ασφάλειας των κτηρίων να έχουμε μείωση των θυμάτων και του κόστους αποκατάστασης, υποστήριξη με τη μείωση του κόστους αυτή θα έχουμε υποστήριξη για ασφαλέστερα κτίρια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και ισχυρό κίνητρο για ασφαλέστερα κτίρια. Δεν είναι επομένως δικαιολογία ότι υπάρχει μεγάλο κόστος σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, γιατί μπορούμε να προλάβουμε με συγκρίσιμο κόστος ασφαλείς κατασκευές και όχι να φτάνουμε σε αποκατάσταση. Για τα μέτρα προετοιμασίας, για να είμαστε προετοιμασμένοι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση και τη θωράκιση μιας χώρας, χωρίζονται σε κατηγορίες, γιατί υπάρχουν και διάφορες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Σε επιστημονικά μέτρα προετοιμασίας, τεχνικά μέτρα, οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας. Τα επιστημονικά μέτρα, ξεκινώντας από τη σεισμολογία, απαιτείται εγκατάσταση πυκνού κυφορητού δικτύου σεισμολογικών σταθμών,
το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Υπάρχει μια βελτίωση στη χώρα μας κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Ο πρώτος σεισμολογικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη βέβαια καταστάθηκε με ενόπλους σεισμούς του 1978. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Το οποίο μας επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό των παραμέτρων σεισμικότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων ιστορικών και ενόργων πληροφοριών για όλους τους παρελθόντους σεισμούς, ο χρόνος επανάληψης σε ένα συγκεκριμένο ρήγμα ενός σεισμού με μέγεθος 6 μεγαλύτερο στην περιοχή μας, όλη την Ελλάδα, είναι της τάξης των μερικών αιώνων. Επομένως, όπως γνωρίζετε, είναι αδύνατο κατά τη διάρκεια της ενόργανης περίοδου που αρχίζει από τις αρχές του 20ου αιώνα να έχουμε μοντέλα επαναληψιμότητα σεισμών στο ίδιο ρήγμα. Χρειαζόμαστε επομένως αξιοποίηση όλων των ιστορικών πληροφοριών, έτσι ώστε να χτίζονται μοντέλα τα οποία να μας δίνουν τη δυναμικότητα επανενεργοποίησης ρηγμάτων. Η Θεσσαλονίκη δεν απειλείται από το ρήγμα του 78 μόνο. Το ρήγμα του 78 δεν θα το δούμε να ενεργοποιείται στη διάρκεια της δικιάς μας ζωής ξανά. Υπάρχουν όμως ρήγματα και άλλα και διαφορετικά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές, στον ελληνικό χώρο και παντού. Επομένως, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αυτών ιστορικών πληροφοριών, καταλήγουμε σε αξιόπιστο καθορισμό της θέσης και του μεγέθους των αναμενόμενων σεισμών. Έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, θα το δείξουμε ευθύς αμέσως με ένα μόνο παράδειγμα. Πυκνό δίκτυο πτυχιογράφων, οι οποίοι δίνουν διαφορετικά δεδομένα, κυρίως το δίκτυο αυτό, αν προαναφέρθηκε πριν, είναι στη δικαιοδοσία του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και των Σεισμικών Κατασκευών, σε συνεργασία με άλλους φορείς στη χώρα μας. Σύνταξη βάσης δεδομένων με όλες τις πληροφορίες. Κατασκευή χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας σε συγκεκριμένη περιοχή. Όλα αυτά είναι εφικτά και γίνονται. Εκτίμηση δευτερευουσών συνεπειών, όπως είναι τα θαλάσσια κύματα, καταλυστήρες και πυρκαγιές. Τα οποία στη χώρα μας βέβαια δεν είναι σε μεγάλη έκταση όπως είναι σε άλλες περιοχές, γιατί πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζουμε και να μιλάμε για κίνδυνο, για επικινδυνότητα, που είναι στα μέτρα της χώρας και της περιοχής που αναφερόμαστε πάντα. Με όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να ξέρουμε πόσο δυνατός θα είναι ο σεισμός. Τη στιγμή που ξέρουμε το πού, για ένα σεισμό μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πού, πότε και πόσο. Το πού το καθορίζουμε, γιατί έχει μια συγκεκριμένη θέση. Όταν μιλάμε για την πόλη της Θεσσαλονίκης, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι πότε και πόσο μεγάλη θα είναι η επόμενη κίνηση. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Γίνονται διαρκώς προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά που ανέφερα στην πρώτη στήλη είναι ακριβώς για να χτίσουν τέτοια μοντέλα. Και φυσικά δεν σταματάνε κάπου, γιατί ποτέ η έρευνα, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι που είστε εδώ μέσα, δεν σταματάει κατακτώντας ένα στόχο, αλλά πάει αμέσως για τον επόμενο. Στα τεχνικά μέσα προετοιμασίας θα μιλήσουν και οι επόμενοι συνάδελφοι, απλώς αναφέρονται εδώ για να θα υπάρχει σύνδεση με τις επόμενες ομιλίες. Για τον οπτικό προσεισμικό έλεγχο θα σας μιλήσουν οι ίδιοι, τον έλεγχο με εφαρμογή αναλυτικών πειραματικών μεθόδων σε συγκεκριμένες κατασκευές, τεχνική επέμβαση κλπ. Για την ενίσχυση των κατασκευών σε περίπτωση σεισμού και την κατεδάφιση τιμόρροπων κατασκευών και την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου με βάση τη σεισμική επικίνδυνοτητα και την κεντρότητα των κατασκευών σε μια συγκεκριμένη θέση, αλλά εδώ περισσότερο θα το δείτε αργότερα. Για τα εργονοτικά μέτρα προετοιμασίας, η δική μας παρέμβαση είναι ότι πρέπει συνεχώς, όταν το θέλουν φυσικά, υπάρχει όμως η πληροφορία, να υπάρχει διαρκώς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και πριν, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας. Πριν από αυτό, χρειάζεται συνεχώς και διαρκώς με τη γέννηση κάθε σεισμού, κάθε καινούργιες πληροφορίες, κάθε καινούργια ερευνητικών αποτελεσμάτων που έρχονται συνεχώς. Χρειάζεται βελτίωση και επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου κατά των αναγκών. Δεν μπορεί να έχουμε ένα δίκτυο κατά των αναγκών, το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να είναι εκεί και κάποτε και έχει μείνει εκεί. Εκπαίδευση προετοιμασίας, αναφέρθηκαν όλα αυτά. Αυτό είπα πριν ότι μάλλον έχεις πάρει όλες τις προηγούμενες ομιλίες μας και έχεις κάνει έτσι μια. Βρίσκω κομμάτι από αυτό που πήρα να κάνω εισαγωγή μέσα στην ομιλία που έκανες πριν. Ακόμη και για την εκπαίδευση μίλησες, τόσο του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και των άλλων αρμόδιων φορέων που πρέπει να πάρουν αποφάσεις στις κατάλληλες. Για την εκπαίδευση και ενθάρρυνση ομάδων εθελοντών σε περίπτωση έξαρσης,
ο εθελοντισμός γενικά μας κάνει να είμαστε λίγο σκεπτικοί. Αλλά δεν θα ξεχάσω ότι στο σεισμό του 78, όλοι οι φοιτητές που ήμασταν τότε, οι τότε κνήτες, είχαμε κατασκηνώσει σε όλο το χώρο του Πανεπιστημίου και υποστηρίξαμε όλο το καλοκαίρι στις σκηνές, υποστηρίξαμε τον κόσμο που ήταν εκεί. Ναι, μεν χρειαζόμαστε να μην ο εθελοντισμός αποκαταστήσει την πολιτεία και τις διεκδικήσεις μας, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και παράλληλα πώς σε τέτοιες περιπτώσεις πάλι θα τρέξουμε και θα βοηθήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, χρειάζεται η ενημέρωση μέσα από σεμινάρια και του πληθυσμού, γιατί όταν ξέρουμε, όταν γνωρίζουμε κάτι, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και καλύτερα. Τα υπόλοιπα κατάλογα ως καθορισμού εσωτερικών διαδικασιών όσον αφορά γραμμές ζωής, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Ο κεντρικός σχεδιασμός για τη διασφάλιση λειτουργίας των δικτύων, οργάνωση καταβλισμών, τα είπα όλα μαζί προηγούμενα, αναφέρεται στο παράδειγμα του 78. Η καθοδήγηση, εκπαίδευση, ψυχολογική προετοιμασία και υποστήριξη του πληθυσμού, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί η επόμενη μέρα ίσως είναι πιο δύσκολη από την πρώτη μέρα μετά τον σεισμό. Αυτές οι δράσεις δεν κοστίζουν πολύ στην πολιτεία και μπορεί να είναι οργανωμένοι και να είμαστε συνεχώς σε διαρκή ενημέρωση. Στην Καλιφόρνια συμβαίνει. Υπάρχουν ασκήσεις προετοιμασίας. Στη Θεσσαλονίκη δεν έρχεται καν μέσα στο πανεπιστήμιο να έχω συμμετάσχει σε μια άσκηση προετοιμασίας σε εκκένωση του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Σαν καθηγήτρια σεισμολογίας δεν ξέρω από ποια πόρτα θα βγω, σε ποιο διάδρομο θα προχωρήσω, πώς θα πάρω, από πού θα βγούμε. Είναι απλά πράγματα, χρειάζονται, μερικά γίνονται απλά, υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δεν έχει μπει. Να μην το πούμε λίγο με τη φυσικά, ότι είναι θέμα φιλοσοφία στη χώρα μας κλπ. Το φαινόμενο είναι μπροστά μας. Απλώς είναι στα πλαίσια όλων των πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και να μπουν στην πράξη. Και για αργότερα με τις διεκδικήσεις μας για μια άλλη κοινωνία, αλλά πρέπει και σήμερα να αλλάξουμε όσα πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε για να έρθει αυτή η προοπτική καλύτερα και πιο όρημη αργότερα. Να προχωρήσω λίγο για να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό ήθελα να σας δείξω από τα επιστημονικά μέτρα που ανέφερα πριν, τι βήματα έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη περιοχή. Γνωρίζουμε. Σήμερα νομίζουμε ότι φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από 40 χρόνια, ακόμα και πριν από 20 χρόνια, πώς ακριβώς είναι το δίκτυο ιστός των ρήγματων γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τις ιδιότητές τους. Φυσικά αυτή η γνώση σε 5 χρόνια θα είναι διαφορετική, πολύ πιο βελτιωμένη. Υπάρχουν αρκετοί σεισμολογικοί σταθμοί γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τα επίκεντρα των ισχυρών σεισμών. Υπάρχουν αρκετοί ιστορικοί σεισμοί που έχουν συνδεθεί με διάφορα ρήγματα γύρω από το χώρο της Θεσσαλονίκης. Επομένως, δεν είναι μόνο το ρήγμα της Βόλμης, το οποίο έχει μείνει στη μνήμη μας, ή το ρήγμα της Έδησου που ανεργοποιήθηκε το 1932. Έχουμε πολύ καλή πληροφορία πλέον για τη συμπεριφορά, τις μηχανικές ιδιότητες των ρήγματων. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε. Εκείνο που θέλει να ξέρει κάποιος είναι το σπίτι του πόσο δυνατά θα κουνηθεί. Για να ξέρεις πόσο δυνατά θα κουνηθεί το σπίτι σου, πρέπει να ξέρεις τις μηχανικές ιδιότητες της αιτίας και το πώς θα φτάσει κάτω από τα πόδια σου. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρεις αυτό όλο πώς γίνεται. Για να το ξέρεις όλο αυτό, κάποτε πιστεύαμε, ίσως έχετε ακούσει, ποιοι είναι οι σεισμοί επιφανειακοί, αν είναι σε μεγάλο βάθος, γιατί οι σεισμοί γίνονται με αυτόν τον τρόπο αισθητή. Γνωρίζουμε πλέον με μεγάλη ακρίβεια και το χώρο ενεργοποίησης των ιδιωτήτων, των μηχανικών ιδιωτήτων των ρυθμάτων. Επομένως, μπορούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια να κάνουμε προσομοίωση του πόσο δυνατή θα είναι η κίνηση που θα έρθει στα θεμέλια του κτηρίου σου. Θα συνεχίσει μετά για τα κτίρια. Ξέρουμε γιατί τα ρήγματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι έτσι. Χρειάζεται ερμηνεία κάθε φορά του περιβάλλοντος χώρου για να ξέρουμε γιατί η κίνηση ήταν έτσι συγκεκριμένη. Και βλέπουμε και την εξέλιξη των ρηγμάτων, γιατί δεν αρκεί η ιστορία, η ενόργανη ιστορία από τον 20ο αιώνα μόνο για να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μοντέλα επαναληψιμότητας ή αναμενόμενων σεισμών. Μπορούμε να προσομοιάσουμε και να υπολογίσουμε την μόνιμη παραμόρφωση και στις τρεις διαστάσεις, στο τριδιάστατο χώρο από ένα σεισμό, αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο του σεισμού της Θεσσαλονίκης. Για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου,
για τους ιστορικούς σημείους που σας είπα πριν, έχουμε κάνει προσπάθεια γιατί από τις ιστορικές πληροφορίες δεν είναι βέβαιο αν ένα σεισμός συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ρήγμα ή ένα άλλο. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Να ξέρετε, εργαλεία δεν είναι πανάκια. Κάθε φορά δεν σημαίνει ότι σήμερα αυτό που δείχνουμε δεν θα αλλάξει μέσα σε 10 χρόνια ή δεν θα βελτιωθεί. Αλλά έχουμε κάνει βήματα έτσι ώστε να έχουμε αξιοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο τα ιστορικά στοιχεία για να ξέρουμε ποια είναι τα ρήγματα τα οποία εν δυνάμει μπορούν να δώσουν σεισμούς οι οποίοι βλάπτουν τη Θεσσαλονίκη αλλά και τον γύρω χώρο. Ένα παράδειγμα είναι αυτό για την επανατοποθέτηση, για την επανασύνδεση ιστορικών σεισμών με συγκεκριμένα τεμάχη ρηγμάτων. Για τα σενάρια θα μιλήσουν οι συνάδελφοι αργότερα. Και εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι κατά τη διάρκεια της τη σεισμική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια μιας μετασεισμικής ακολουθίας, η επικοινωνία με την πολιτεία και τους πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται να έχουν μια ενιαία ενημέρωση, μια ενιαία απόφαση από ένα ενιαίο φορέα και όχι οι γνώμες οι οποίες πήρουν πανικό και δεν βοηθάνε ούτε στην ψυχολογική κατάσταση που πρέπει εκείνη την ώρα και να πάρουν αποφάσεις για την οικογένειά τους και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν και θα συνεχίσουν τη ζωή τους, η οποία δεν πρέπει να διαταράσσεται για πολλούς μήνες. Νομίζω ότι περισσότερο από όλους τους σεισμούς στην Ελλάδα, ο σεισμός της Θεσσαλονίκης ήταν ο πιο σε μεγαλύτερο διάστημα που οι άνθρωποι μείναν εκτός των σπιτιών του. Και έχουμε φτάσει σε αυτό, δηλαδή έχουμε φτάσει σήμερα και με τα δίκτυα και με τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και το προσωπικό που αυτή τη στιγμή υπάρχει και εργάζεται. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο να μπορούμε κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής έξαρσης να καθορίσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το χώρο ο οποίος ενεργοποιείται. Παράδειγμα τώρα για την ακολουθία που είναι σε έξαρση στην Ζάκυνθο, το ξέρουμε σε ποιο χώρο είναι κάθε φορά, ξέρουμε καθημερινά που είναι σεισμική δραστηριότητα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες. Αυτό χρειάζεται βέβαια μια διαχείριση, γιατί όπως ξέρετε, ίσως και τις τελευταίες μέρες είναι ένα αρνητικό παράδειγμα, μια σχετική ανησυχία που υπάρχει στην περιοχή. Γιατί ένα παράδειγμα δίνω από τα Ιόνια νησιά, γιατί εκεί έχουμε πολλές σεισμικές ακολουθίες. Με άσπρους κύκλους βλέπετε μια σεισμική ακολουθία η οποία έγινε το 2003. Με κίτρινους κύκλους είναι η σεισμική έξαρση του 2014 και με πράσινους η σεισμική έξαρση του 2015. Βλέπετε ότι σε 12 χρόνια και τα δύο νησιά ήταν από πάνω μέχρι κάτω, είχαν ενεργοποιηθεί ρήγματα σε όλο αυτό το χρόνο το διάστημα. Βλέπετε ότι ακόμη και μέσα σε 12 χρόνια η γνώση, τα εργαλεία και τα δεδομένα τα οποία παράγονται και συλλέγονται μας δίνουν τη δυνατότητα να ξέρουμε πλέον ότι η δραστηριότητα δεν είναι έξω στη θάλασσα, αλλά πιο κοντά και κοντά στις ακτές. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όσοι στη μηχανική ιδιαίτερα το ξέρετε, πόσο μεγάλη σημασία έχει να απέχει η πηγή 5 ή 10 χιλιόμετρα από την κατοικημένη περιοχή και πόση σημασία έχει και για το σχεδιασμό των αντισεισμικών αλλά και για τα κτίρια τα ίδια. Επομένως, μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξέρουμε και πού βρίσκεται, όπως επίσης αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο αυτό, ξέροντας καλά που βρίσκεται η σεισμική δραστηριότητα, αντιμετωπίζουμε τις ενδεχόμενες φήμες για μετανάστευση της σεισμικής δραστηριότητας ότι άλλη περιοχή έχει ενεργοποιηθεί κλπ. Συγχρόνως και σε αυτό το επίπεδο. Συνεχή παρακολούθηση και με άλλες. Εδώ μιλάμε για σεισμικές ακολουθίες, οι οποίες ανάμεσα υπήρχαν περίοδες οι οποίες ήταν σχετικά σεισμική ησυχή και επανεργοποίησης και αυτό μπορούμε να το εκτιμήσουμε και να το γνωρίζουμε. Αυτό που ανέφερα και πριν τα παραδείγματα των μηνυμάτων για το κίνδυνο πρέπει να είναι οι αναμενόμενοι ισχυροί μετασεισμικά τις επόμενες λίγες εβδομάδες, οι οποίοι είναι εφικτό με κάποια μοντέλα σε τώρα να γίνονται. Απαντάμε στις φήμες για τον επερχόμενο σεισμό και σε ποιες ενέργειες μπορούμε να προβούμε και το γνωρίζουμε. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε αρκετά εργαλεία να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο στο σήμερα και γνωρίζοντας να διεκδικήσουμε περισσότερα για το αύριο. Σας ευχαριστώ.